καταφέρατε όλοι μαζί. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστώ πολύ. 26η Καβάλα Expo άνοιξε τις πύλες της το βράδυ της Παρασκευής στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Την κορδέλα των Εγγενείων έκοψαν η Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος και φυσικά ο Πρόεδρος του Εμπελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας. Είμαστε ακόμη εδώ με δίκαια αιτήματα αλλά και με πρωτοπόρες προτάσεις. Με έτοιμες δομές και εμπειρία και διεκδικούμε έναν ενεργό ρόλο σε κάθε διαδικασία που προστατεύει το συμφέρον των επιχειρήσεων μελών μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί μαζί με τα μνημόνια να αφήσουμε πίσω και τη διχόνοια, την πόλωση, την άκρατη παροχολογία που δυστυχώς ζωντανεύει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα και τις ανούσιες αντιπαραθέσεις και να κάνουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί αυτά που απαιτούν οι περιστάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, διατηρώντας ακέραιες τις αξιακές της αναφορές σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον, κατάφερε να επαναφέρει τη χώρα και την οικονομία της σε συνθήκες σταθερότητας, όπως προανέφερε και ο Υπουργός ο κ. Γιαννακίδης. Άνοιξε τον δρόμο για μια ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Η πορεία, ωστόσο, που χαράζουμε σήμερα για την επόμενη μέρα, αποτελεί για εμάς το αποτέλεσμα ενός κοινού σχεδιασμού με τις τοπικές κοινωνίες, μαζί σας. Ο θεσμός των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων, άλλωστε, παρήγαγε ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, το για το οποίο εργαζόμαστε και για το οποίο θα κρυθούμε, κύριε Περιφερειάρχα, από κοινού. Το αναπτυξιακό μέλλον της Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συνολικότερα της Βορείου Ελλάδος, συνδέεται καθοριστικά με την ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Αλλά θα έλεγα και όχι μόνο της χώρας, αλλά και της ευρύτερης Βαλκανικής. Και αυτό γιατί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος, όπως η γεωγραφική και στην γεωστρατηγική της θέση, οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν προστιθέμενη αξία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βαλκανικής συνανάπτυξης. Οι εκθέτες στη φετινή Καβάλα Expo έχουν ξεπεράσει τους 140, γεγονός που βεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου. Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένη από όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Λέσβου, ενώ υπάρχουν και εκθέτες από Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία και Κύπρο. Για 26η χρονιά, φέτος, το επιμελητήριο Καβάλας διοργανώνει την Καβάλα Expo, ένα εμπορικό και οικονομικό γεγονός που αποτελεί θεσμό στην περιοχή μας, θεσμό θα έλεγα και στη συνείδηση των επιχειρηματιών και πολιτών της περιφέρειάς μας. Μέσα από την Καβάλα Expo, οι τοπικές μας επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να συνάψουν συνεργασίες. Εμείς, ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στηρίζουμε όλες τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Αποτελεί δε σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά όπως ακούσαμε και για τις γειτονικές μας χώρες. Δεν θα παραλείψω να επισημάνω ότι και φέτος παράλληλα με την έκθεση διοργανώνεται και το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής του δικού μας ΤΕΗ, του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μια πρωτοβουλία μοναδική που καταξιώνει εκπαιδευτικούς και φοιτητές του ΤΕΗ. Είμαστε εδώ να εγκαινιάσουμε μια έκθεση σε μια συγκυρία θεωρώ καλή. Όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η χώρα πάει μπροστά. Η χώρα βγήκε από τη μνημονιακή περίοδο, βρίσκεται όμως σε μια κρίσιμη καμπή που εδώ θα δώσουμε όλοι οι εξετάσεις από την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους παραγωγικούς φορείς και η ίδια η κοινωνία.
Με τα εντελετή των εγγενείων, ακολούθησε η ξενάγηση στα περίπτερα της έκθεσης των Υφυπουργών Οικονομίας και Μακεδονίας Θράκης. Τώρα έχουμε εντάξει συγκεκριμένα έργα, τα οποία προφανώς δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πολλά σχολεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τα παιδιά έχουν λιγοστέψει και έχουν κλείσει πολλά σχολεία σε μικρότερα χωριά. Είναι η Ευρωπαϊκή Αθλητική Πόλη για το 2019. Α, ναι. Πήραμε το Λίτρο για το 2019. Τι σχεδιάζουμε λοιπόν? Πολλά event, δηλαδή σε πανελλήνιο επίπεδο. Έχουμε ένα πολύ δυνατό γεωθερμικό πεδίο που θεωρώ ότι με μια πολύ καλή ενημέρωση που θα γίνει είναι το μέλλον. Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον αξιοποίησης. Καλώς ήρθατε. Ευχάριστη έκπληξη. Μεγάλη, φυσικά. Σας περιμένουμε και στο Δήμο μας. Θα χαρώ. Είναι έτσι, θα κάνουμε μια περιοδία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, οπότε προφανώς και θα περάσουμε από το πιο όμορφο μέρη της. Είναι ο δικός μας, είναι ο δικός μας το Δήμος, οπότε σας περιμένω. Θα το κανονίσω. Κυρία Νοτοπούλου, είναι και ο πρώτος Δήμος με τη γεωθερμία που εφαρμόσει και έχει γεωθερμικό πεδίο και μάλιστα αξιοποιηθεί. Άρα αυτή η δύναμη και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Και στη συνάντηση μας λοιπόν θα μας καταθέσει. Την πρώτη επένδυση, έχουμε μια επένδυση 10 εκατομμυρίων και 100 θέσεις εργασίας. Εδώ και 2 χρόνια, οπότε καταλαβαίνω πολύ σημαντικό. Εδώ σημαίνει στη γεωθερμία, τι παρά. Ακριβώς. Έχουμε λουλούδια. Παράγει μικρό λουλούδι και το στέλνει όλο εξαγόγημα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν τώρα που γίνεται όλη η αναζωοπήρωση της έρευνας των ανθράκων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την είσοδο των μεγάλων εταιριών, γιατί εκτός από τη Repsol είναι Total και ExxonMobil και ελπίζουμε να δραστηριοποιούνται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μάλιστα, η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη ξεναγήθηκαν και στο περίπτερο του Ένα Channel. Είμαστε το Ένα Channel της Μερικένειας. Μια εταιρεία παραγωγής, ραδιόφωνο, γενικότερα ένας όμιλος με περισσότερο από 50 εργαζόμενους. Με σημαντικό υλικό το οποίο παράγεται όχι μόνο σε αυτή την περιφέρεια, στο σύνολο σχεδόν της χώρας και μια στενή συνεργασία που έχει προκύψει τα τελευταία 3 χρόνια με τον OTEC History και είναι ένα από τα κανάλια που προσπαθεί εκτός του τηλεοπτικού του προγράμματος και μέσω της εταιρείας παραγωγής που παράγει τηλεοπτικό υλικό για τον OTEC History, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει σε μια περιφέρεια να μπορεί να μεταδίδεται μέσα από την πλατφόρμα του OTE TV. Στην έγκυρη και την έγκυρη ενημέρωση αλλά και στην παραγωγή τέχνης και πολιτισμού φυσικά είναι. Για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό, για τα μνημεία που έχει η χώρα, τα οποία πολλές φορές δεν τα έχουμε αξιοποιήσει, δεν τα έχουμε προβάλει έτσι όπως πρέπει. Ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η δράση σας. Θα πούμε και στο Υπουργείο, διότι έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε για μια εκπομπή στο Υπουργείο. Ανοιχτό είναι.